Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας και στο σημείο αυτό πάμε να καλησπερίσουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Χρυσάνθη Παλάζη Τσοχατζίδη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Καλώς ήρθατε, κυρία Παλάζη. Αυτή τη φορά υποψήφια από άλλη γειτονιά, έτσι, άλλον συνδυασμό. Την κυρία Βαρβάρα Μητιάνκα. Με την κυρία Βαρβάρα Μητιάνκα, λοιπόν, είμαι υποψήφια στην Ενωτική Τοπική Συμφωνία. Είμαστε λοιπόν εντός για το Δήμο Σερών, για την πόλη, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε πράξη είναι να αντιμετωπίσουμε την πόλη σαν το σπίτι μας. Είναι γνωστά τα γεγονότα τα οποία έγιναν προ καιρού με τη δική σας υπόθεση, πώς φύγατε από τη Συμμαχία Σερέων. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι τι βρήκατε στην κυρία Μητιάνκα και πήγατε στον συνδυασμό της. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξηγήσουμε και όλο τον κόσμο το κλίμα το οποίο βρίσκει κανείς μέσα σε μία ομάδα με την οποία αποφασίζει να συμπορευτεί. Η κυρία Βαρβάρα Μητιάνκα, νομίζω ότι θα επιβεβαιώσουν όλοι όσοι τη γνωρίζουν, τα αυτά της τα χαρακτηριστικά, είναι άνθρωπος που σέβεται τον συνομιλητή του, ακούει, συμφωνεί με όσα σωστά της υποδεικνύονται, αναδεικνύει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να διατυπώσουν προτάσεις και θέσεις και μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερα συνεργατικό και δημοκρατικό συνδιαμορφώνει απόψεις μαζί, λοιπόν, μαζί και με άλλα στελέχη φυσικά, διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα για το Δήμο Σερών, το οποίο πρόγραμμα εδράζεται κυρίως σε αυτό που πραγματικά εκτιμούμε ότι θέλει ο κόσμος και κύριε Καπετάνιο, μου επιτρέψετε να σας πω, δεν θα επεκταθώ, θα πω λίγα πράγματα μόνο γι' αυτό, ότι στα χέρια μας έχουμε ακριβώς μία δημοσκόπηση, εξαιρετικά έγκαιρη, εξαιρετικά έγκαιρη, η οποία βασίζεται και σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα, πληρεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς την στάθμιση των απαντήσεων, την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, το μεγάλο αριθμό των ατόμων που ερωτήθηκαν και προθυμοποιήθηκαν να απαντήσουν και επιβεβαίωσε λοιπόν αυτή η δημοσκόπηση τα όσα εισπράττουμε από τον κόσμο. Ο κόσμος αυτό που θέλει είναι αποτελεσματικότητα και φροντίδα για την καθημερινότητα. Αυτό δηλαδή που στην παράταξη έχουμε κάνει σύνθημα ότι θα αντιμετωπίσουμε το Δήμο Σερών σαν το σπίτι μας, αυτό λοιπόν ζητάει ο κόσμος. Τα απλά, μικρά, καθημερινά να αντιμετωπιστούν με συνέπεια, έτσι ώστε να νιώσει ο πολίτης ότι βλέπει στην καθημερινότητά του μια σημαντική αλλαγή και βελτίωση. Τώρα μου είπατε ότι έχετε μια δημοσκόπηση στα χέρια σας. Θα σας ρωτήσω βεβαίως τι ποσοστά δίνει αυτή η δημοσκόπηση. Αυτά θα μου επιτρέψετε να δώσουμε την δυνατότητα στην επικεφαλής της παράταξής μας, την κυρία Βαρβάρα Μητιάνκα, να τα δημοσιοποιήσει. Αυτό που όμως... θα δημοσιοποιηθούν δηλαδή από τον συνδυασμό. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλουμε να πούμε είναι ότι επικοινωνούμε με τον κόσμο, είμαστε μέσα στην κοινωνία και πραγματικά αυτό που διαπιστώνουμε καθημερινά στην πράξη επιβεβαιώνεται και από τα δείγματα, από τα ευρήματα αυτής της πολύ σταθμισμένης δημοσκόπησης. Άρα να περιμένουμε τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης από την επικεφαλή σας εν καιρό, τις λοιπόν, επόμενες ημέρες. Θα υποθούν, έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να μάθει ο κόσμος, αλλά ο κόσμος δεν περιμένει ούτε ποσοστά, ούτε δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος αυτό που λέει σε όλους τους τόνους, μιλά για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλει να έχει ο επικεφαλής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι σε αυτές τις δημοτικές εκλογές θα πάμε και θα ψηφίσουμε δήμαρχο για τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτή την ώρα η ψήφος μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Να προσθέσω επίσης ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί σε μία μόνο Κυριακή, δεδομένων των συνδυασμών που συμμετέχουν. Την πρώτη λοιπόν Κυριακή θα πάμε να ψηφίσουμε, αλλά πριν αποφασίσουμε αν θα στηρίξουμε το φίλο, το γείτονα, τον κουμπάρο, τον γνωστό, αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε πρωτίστως είναι ποιο άνθρωπο θέλουμε για δήμαρχο για τα επόμενα 5 χρόνια. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Καμιά φορά, ξέρετε, ο κόσμος μπερδεύεται με τις εθνικές εκλογές και λέει
Μα εντάξει, οι εκλογές συνήθως γίνονται νωρίτερα. Οι δημοτικές εκλογές δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Οι δημοτικές εκλογές λοιπόν θα γίνουν τώρα στις 8 Οκτωβρίου και η επόμενη Δημοτική Αρχή θα αναλάβει την 1η Ιανουαρίου του 2024 για τα επόμενα 5 χρόνια. Άρα λοιπόν δεν έχει δικαίωμα, δεν δικαιούται κανείς να διαμαρτυρηθεί ότι δεν γίνονται πράγματα στην επόμενη Δημοτική Αρχή, αν τώρα δεν ζυγίσει πολύ σοβαρά μέσα στο μυαλό του ποιον θα στηρίξει για επικεφαλής. Ας το σκεφτεί ο κάθε πολίτης και ας κρίνει και να ψηφίσει όταν θα έρθει η ώρα της κάλυψης. Εγώ λοιπόν μπήκα σε μια παράταξη η οποία οραματίζεται να στηρίξει και να έχουμε γυναίκα δήμαρχο. Γιατί επιτρέψτε μου να πω, και ας με συγχωρέσουν οι άντρες τηλεθεατές, να πω ότι πραγματικά, και αυτό το επιβεβαιώνουν οι γυναίκες, έχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία πολλές φορές μας καθιστούν αποτελεσματικότερες. Πάμε λοιπόν να νοικοκυρέψουμε το Δήμο Σερών με τη Βαρβάρα Μητλιάντα. Γιατί δηλαδή οι άντρες δεν μπορούν να νοικοκυρέψουν τους Δήμους? Αυτό θα ρατσιστικό μου ακούγεται αυτό λίγο, κυρία Παλάζη. Έμφυλο, ας το πούμε, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε οι γυναίκες το δικαίωμα που έχουμε, πέρα από τους νόμους και τις ποσοστώσεις, να εκφράσουμε την γυναικεία οπτική στην άσκηση της Δημοτικής Αρχής, στην άσκηση της πολιτικής. Αν έτσι αποφασίσει ο κόσμος, οι πολίτες, φυσικά. Βεβαίως, γιατί φυσικά. Όχι. Τώρα θέλω, πριν από λίγο είχατε Δημοτικό Συμβούλιο, από εκεί ήρθατε. Νομίζω είναι το τελευταίο που γίνεται πρώτων εκλογών. Ναι, είναι το τελευταίο. Έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες, εντάξει. Τι εκκρεμότητες? Εδώ η επικεφαλής μας σήμερα διατύπωσε για μία ακόμη φορά ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν και προφορικά και γραπτά και δεν πάρθηκαν αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, ας ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Δήμαρχος τι έχουν γίνει αναφορικά με τα αιτήματα που κατέθεσαν οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας από το Μάιο για ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν προκειμένου τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, να ξεκινήσει ο αγιασμός χωρίς προβλήματα και χωρίς κτηριολογικές εκκρεμότητες σε όλα τα σχολεία. Τι θα γίνει, παραδείγματος χάρη, τι έχει γίνει με τον έλεγχο των καυστήρων και των συστημάτων θέρμανσης? Τι πόσα έχουν εκταμιεύσει από το Δήμο Σερών πέρα από τη ΣΑΤΑ προκειμένου να καλύψουν αυτές τις έκτακτες ανάγκες που προκλήθηκαν σε πολλά σχολεία? Τι θα γίνει με το 23ο Δημοτικό, όπου σε όλους τους τόνους η διοίκηση του σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων βγήκε και φωνάζει. Πέφτουν οι σοβάδες στο μπαλκονάκι σε αυτό το πολύ παλιό κατά τα άλλα κτίριο στο κέντρο της πόλης και κινδυνεύει να καταρρεύσει πάνω στο κεφάλι των παιδιών. Τι θα γίνει με τα προβλήματα στο τρίτο γυμνάσιο? Το τελευταίο, η απάντηση ήταν οι αίθουσες θα παραμείνουν κλειστές και βλέπουμε. Για το 23ο Δημοτικό η απάντηση ήταν εκταμιεύσαμε ένα ποσό να καλύψουμε ίσα ίσα κάποιες ανάγκες αναφορικά με τους οβάδες και το βάψιμο. Έτσι θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου. Άλλο θέμα που τέθηκε. 24/9 ρωτήθηκαν ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. 24/9 θα παίξει ο Πασαραϊκός στο δημοτικό γήπεδο? Τι εργασίες γίνονται αυτή τη στιγμή? Ποιο είναι το κόστος των παρεμβάσεων για να εφαρμοστεί η μελέτη στατικής επάρκειας? Ποιος θα διαθέσει τα χρήματα αυτά? Προσθέσαμε επίσης το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή που γίνονται εργασίες από τον Πασαραϊκό, τα συνεργεία που δουλεύουν έχουν άδεια? Τι θα γίνει λοιπόν αν, όπως γνωρίζουμε, δεν έχουν άδεια, συμβεί κάτι εντός γηπέδου? Γιατί να μην έχουν άδεια, κυρία Παλάζη? Γιατί φυσικά δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για να ξεκινήσει η εργασία της μελέτης στατικής επάρκειας. Ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή, απέναντι σε αυτή την κατάσταση που την ξέρει όλος ο κόσμος, ότι ο Πασαραϊκός έχει ανεβεί στην πρώτη εθνική και παίζει, δεν παίζει στο γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο. Έτσι, δεν παίζει στον κόσμο του. Μέσα στην έδρα του. Ο ίδιος ο προπονητής, στον προηγούμενο αγώνα που έληξε μισοπαλία, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Και το ξέρει, το καταλαβαίνει ο καθένας μας, αν ο Πασαραϊκός έπαιζε μέσα στην έδρα του, με τον κόσμο του γύρω-γύρω. Αυτές οι εργασίες λοιπόν που έχει αναλάβει να κάνει ο Πασαραϊκός, με τι άδεια γίνονται? Πώς δουλεύουν τα συνεργεία? Ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν μέσα στο γήπεδο? Επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι το νέο κολυμβητήριο, έχουμε ένα θέμα,
πρέπει, δεν μας δόθηκε απάντηση πότε θα ξεκινήσει η δημοπράτηση. Να μην μιλήσουμε για την κατασκευή, για τη δημοπράτηση. Θα γίνει μέσα στο 24. Υπάρχει κίνδυνος στην εξασφαλισμένη χρηματοδότηση που, η οποία προέκυψε, να το πούμε και αυτό, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και συνεπικουρήθηκε με ένα σημαντικό ποσό από τον Υπουργό μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Θα χαθούν αυτά τα χρήματα αν δεν προχωρήσουν? Το 24 θέλει ελάχιστους μήνες για να εκπνεύσει. Νέο κολυμβητήριο. Τώρα, λοιπόν, το 24 που... δεν εκπνέει ακόμα, το 24 είναι... Συγγνώμη, ναι, το 23 θέλει λίγο για να εκπνεύσει, εννοούσα, συγγνώμη, ευχαριστώ για τη διόρθωση, ώστε να ξεκινήσει η δημοπράτηση μέσα στο 24. Έχει πληρωθεί ο ανάδοχος της μελέτης αυτής? Όχι. Στο νέο κολυμβητήριο. Ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρει πολύ καλύτερα ο κόσμος που έχει παιδιά και τα οποία δεν μπορούν να κάνουν προπονήσεις. Τι γίνεται, λοιπόν? Εκεί για την ενεργειακή αναβάθμιση έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει, λοιπόν, μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς η δυνατότητα να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα? Θα τα χάσουμε και αυτά? Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχει, υποτίθεται, με πολλούς τόνους υποθεί ότι θα κλειστεί ένα ραντεβού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το θέμα των στρατοπέδων. Δεν έχει δρομολογήσει αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή κάτι? Δεν έχουν κληθεί οι επικεφαλείς των παρατάξεων προκειμένου να πραγματοποιήσουν από κοινού, όπως δεσμεύτηκε ότι θα το κάνει ο Δήμαρχος, ο οποίος σε όλους τους τόνους έλεγε κάτω τα χέρια από τη γη των Σεραίων? Τίποτα, λοιπόν, καμία εξέλιξη και το θέμα των στρατοπέδων, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε έγκριτος δημοσιογράφος. Είναι, λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό εισπράττουμε από τον κόσμο καθημερινά, ότι στο διατάφτα, ο κόσμος κουράστηκε να ακούει πια υποσχέσεις, δεσμεύσεις ποσών, ένταξη έργων. Αυτά, λοιπόν, όλα στον κόσμο δεν λένε τίποτα. Στον κόσμο αυτό που έχει σημασία είναι τι θα γίνει με το σχολείο του παιδιού του, αν ο διευθυντής νιώθει ασφαλής να λειτουργήσει αυτό το σχολικό κτίριο, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι ανήκει στο Δήμο, τι θα γίνει με το κολυμβητήριο, το παλιό κολυμβητήριο, το νέο κολυμβητήριο, τι θα γίνει με το γήπεδο του Πασαραϊκού, τι θα γίνει με τα πεζοδρόμια, τι θα γίνει με την καθαριότητα. Οι κάτοικοι της υγείας περιμένουν χρόνια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τι θα γίνει με τις παιδικές χαρές? Στα σφαγεία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένα ολόκληρο καλοκαίρι τα παιδιά δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν την παιδική χαρά. Είναι η καθημερινότητα που λέμε του πολίτη, ακριβώς, η οποία προφανώς θα πάρει μεγάλο μέρος συζήτησης όλη αυτή την προεκλογική εκστρατεία, και τα θέματα τα οποία έχετε θέσει, αλλά και άλλα ενδεχομένως, είναι αυτά τα οποία θα απασχολήσουν και εσάς και εμάς και τους πολίτες, προκειμένου όταν θα κληθεί ο πολίτης να ψηφίσει την Κυριακή των εκλογών, να έχει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για να όλα αυτά. Να σας πω γιατί θεωρεί ο κόσμος. Και ότι να ολοκληρώσουμε αυτό, κυρία Παπαδάκη. Η θητεία μου στην κοινοφιλή επιχείρηση στην ΚΕΔΙΣ ήταν επιτυχημένη, γιατί ποτέ μου δεν υποσχέθηκα σε κανένα περισσότερα από τα πράγματα που μπορούσα να υλοποιήσω. Γιατί ήμουνα σχολαστική και επίμονη στο να υλοποιώ τα χρονοδιαγράμματα και να ανταποκρίνομαι στα αιτήματα και να σχεδιάζω και να υλοποιώ με καταιγισμό αποδράσεων στο κομμάτι του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και όχι μόνο. Αυτό, λοιπόν, θέλει ο κόσμος. Αποτελεσματική διοίκηση, να μην σέρνεται πίσω από τις προθεσμίες, να προλαβαίνει και να υπηρετεί τον πολίτη και τα αιτήματά του για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής σε αυτή την πόλη. Όλοι αγαπάμε αυτή την πόλη. Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να σκεφτεί ο καθένας πριν πάει στην κάλπη είναι ποιος ή ποια δήμαρχος αξίζει για αυτή την πόλη που αγαπάμε στα επόμενα 5 χρόνια. Θα το μάθουμε τον Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ, κυρία Παλάζη, για την παρουσία σας. Καλό βράδυ.